Πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Άρη. Ένα γκολ του Σισε εδώ έκρινε τα πάντα. Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε πολλές φάσεις, δεν είχε πολλές τελικές. Αν θα έλεγε κάποιος ποια ομάδα και οι τελικές δεν ήταν τελικές. Δεν ήξερες αν τις ονομάσεις τελικές ή όχι κάποιες, ας πούμε. Ο Άρης, ας πούμε, είχε τρεις τελικές στο πρώτο ημίχρονο, τις οποίες δεν θυμάται κανείς. Ναι. Δυσκολεύτηκε πολύ ο Άρης στο παιχνίδι του, γιατί πρέσαρε μέχρι ένα σημείο, πρέσαρε μέχρι ένα 60 ίσως. Πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός ήταν δυσκόλευε να κάνει μάτς. Δυσκόλευε να κάνει παιχνίδι δηλαδή ο Άρης. Αλλά εντάξει, δεν ήταν ένα μάτς. Είχε καλό παιχνίδι, ήταν από τον Ολυμπιακό μεταξύ και 45 με 60, κάτι τέτοιο. Από ό,τι θυμάμαι. Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες έδειξαν το γιατί είναι ψηλά στο δεν σου επιτρέπω εσένα τον αντίπαλο να μου κάνεις ευκαιρίες εύκολα. Και ο Άρης έχει καλή άμυνα. Πολύ. Έχει πολύ καλή άμυνα. Έχει φάει 5 γκολ σε ένα μάτς. Ναι. Εκείνη την Αγωστή ήταν η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με τα 5 του Παζιάννα. Αλλά ο Άρης εδώ κουβάλισε μια επιθετική αδυναμία να προβληματίσει τον Ολυμπιακό. Από την... πριν καν εκτελέσει το κόρνερ, έβλεπα τον. Το μυαλό μου ήταν στον Σισε. Yeah. Μόνος του πήρε, ανενόχλητος πήρε φόρα, πήδηξε και το έβαλε. Δηλαδή δεν είχε κανένα δίπλα του την ώρα που εκτελείται το κόρνερ ώστε να του κόψει καν τα δύο βήματα αυτά για να πηδήξει. Ναι. Yeah. Και δεν τον αφήνει στον Σισε. Μας έχει δείξει ότι σκοράρει από στημένα και είναι και δύο μέτρα. Ο τελευταίος που πάει για την άμυνα είναι ο Μπράμπετς, αλλά πηγαίνει ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Έχει σηκωθεί ήδη. Είναι τελειωμένη ιστορία. Κάποιος έπρεπε να το μαρκάρει να μην τον αφήσει καν να κάνει την κίνηση στον χώρο ελεύθερος. Βέβαια, ακόμη και έτσι δεν νομίζω ότι έχει ωραία ισορροπία σώματος στον αέρα. Δηλαδή βρίσκει την μπάλα ψηλά. Για τόσο ψηλό, ναι, με πολύ ωραίο στυλ σκόραρε. Εύκολο γκολ όμως. Και τη στέλνει σε ένα σημείο που. Ενώ είναι στην αιστεία ο τερματοφύλακας. Είναι, θέλω να πω, καλοσυγισμένη, αυτή που λέμε καλοσυγισμένη. Ναι, δεν πήγε και γωνία η μπάλα, αλλά εντάξει, το τρως, είναι κοντά. Είναι μεταξύ πέναλτι και με μικρής περιοχής. Ο Ολυμπιακός έβγαλε... Άλλη μια φορά, πάλι έπαιξε τόσο όσο. Ναι. Και νομίζω ότι δικαίως. Είναι... Καλά, δεν λέω ότι είναι στην πρώτη θέση, αλλά δικαίως πήρε το μάτς. Για τη διαφορά, εγώ μένω και σε αυτό, γιατί είναι λίγα τα παιχνίδια και ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να πάρει μια πολύ σημαντική διαφορά έναντι τη δεύτερη ΑΕΚ, να την αυξήσει κιόλας με την ισοπαλία στην Τρίπολη. Και ενός ΠΑΟΚ που βέβαια θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια με ΠΑΟΚ, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι εντάξει. Πώς παίκτες θα χάσει ο Ολυμπιακός με το Κοπα Αφρικα? Έχει... Θα χάσει παίκτες, αλλά έχει πάρει αυτή τη διαφορά που μπορεί να του φάνει πολύ χρήσιμη. Και παραμένει και στην Ευρώπη, έτσι. Εδώ βλέπετε με κίτρινο αυτό που ξεχωρίζει. Και είναι οι προωθημένες πάσες. Το progressive. Ναι, μεγάλη διαφορά εκεί. Στο 88% ο Ολυμπιακός και στο 59% ο Άρης. Η κατοχή και τα expected goals γενικώς χαμηλά και από τους δύο, αλλά είναι πολύ. Ναι, είχα δει στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε 0,02 expected goals. 0,02. Στο πρώτο ημίχρονο. Και 0,11 ο Άρης. Του Άρη αυτή η επίδοση στο expected goals. Θυμίζει την. Είναι τόσο πενιχρή που νομίζω άλλη μια φορά στη σεζόν ο Άρης απέναντι στον Ιωνικό το παιχνίδι τη δεύτερη αγωνιστική, το οποίο και εκεί έχει χάσει με 1-0 και εκεί ήταν πολύ χαμηλά σε αυτή την κατηγορία. Η πάση στο αντίπαλο τρίτο είναι σε χαμηλά επίπεδα και για του δύο. Παίζανε καλιά πίσω και πρεσάρανε και δυσκολεύανε του χάφου να βγάλουν σωστέ πάσει στην περιοχή του αντιπάλου. Επίση, λε πάντα ότι στι τελικέ μένουμε στη συνολικό, στον αριθμό. Αλλά εδώ το 0 προς την εστία που έχει ο Άρης είναι ενδεικτικό της εικόνας για έναν που είδε το παιχνίδι. Ή να το πω αλλιώς, ένας που δεν είδε το παιχνίδι, αν του δείξεις αυτό, του πεις από εδώ φαίνεται πόσο ακίνητο. Δεν πήγε η μπάλα προς την εστία του. Ναι, αλλά ξαναλέω ότι το δοκάρι του Ολυμπιακού, ας πούμε, δεν είναι στις τρεις μέσα στην εστία. Δεν είναι. Εντάξει, συμφωνώ. Μπορεί να έχει 5 δοκάρια και 5 τελικές και να είναι 0 στο στόχο. Συμφωνώ, αλλά άμα είχε τώρα. Άμα έκανε κουβέντα. Έτσι, δηλαδή, αντίλογος από τον Άρη, ποιος θα ήταν. Σε ότι... αυτό το μάτς, αυτό που κοιτάμε είναι σωστό. Ναι, το 0. Ναι, αυτό λες. Είναι ένα 0. Νομίζω ο Άρης επιθετικά ήταν 0 σε αυτό το παιχνίδι. Όπου και να το πιάσει. Έφτανε μέχρι τα 2 τρίτα. Μέχρι ένα σημείο. Και μάλλον έλειπε ο σέντερφόρ τους, έτσι. Έλειπε ο Καμαρά. Ήταν σε αυτό το παιχνίδι να κτίσει την αγωνιστική ποινή. Και ήταν ένα μάτς το οποίο. Πήγε όπως πήγε και ο Ολυμπιακός το κέρδισε δικαία.